Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Θέλω να μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Εμείς σαν κλάδος πιστεύουμε στην αγωνιστική ενότητα των φορέων, γι' αυτό και συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία που στόχο έχει την ενότητα για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που βιώνουμε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια. Χρόνια φτωχοποίησης και ευτελισμού του εισοδήματός μας, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Επειδή και οι προηγούμενοι έβαλαν την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, να σας πω και εγώ 2-3 στοιχεία για την δική μας την κατάσταση. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της πολιτείας για την οδοντιατρική περίθαλψη. Μηδενικό. Και αυτό πρέπει να απασχολήσει και όλους τους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο. Έχει να κάνει με την υγεία του ελληνικού λαού. Μηδενικό το ποσοστό η συμβολή της δημόσιας του κράτους στην οδοντιατρική περίθαλψη. Προχτές ανακοίνωσαν, 2 μήνες πριν των εκλογών, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 26 εκατομμύρια για τον Dendy Pass. Πάλι Pass. Τι είναι αυτό για παιδιά προληπτικό πρόγραμμα που εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούσαμε και φυσικά θετικό από τη μια μεριά, αλλά δεν αποτελεί κανένα ουσιαστικό βήμα, ελάχιστο ουσιαστικό βήμα σε σχέση με την οδοντιατρική περίθαλψη. Να σας πω και το ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι από το 2009 τα ιδιωτικές δαπάνες, γιατί είπαμε κρατικές δαπάνες δεν υπάρχουν, να καταλάβετε και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού αλλά και τη φτωχοποίηση των οδοντίατρων, από 1.800.000 ιδιωτικές δαπάνες, το 2019 που έχουμε στοιχεία, 450 εκατομμύρια. Ιδιωτικές οδοντιατρικές δαπάνες. Φανταστείτε τι πρόβλημα υπάρχει στον ελληνικό λαό από τη μια και βέβαια και στους Έλληνες οδοντιάτρους, στους 15.000 Έλληνες οδοντιάτρους που βιώνουμε όλη αυτή την κατάσταση. Αντί τη στήριξη που έπρεπε να έχουμε από την πολιτεία, όπως βλέπετε, έχουμε επιβάρυνση με κάθε τρόπο και δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με 10% περίπου. Εμείς οι υγειονομικοί, και είναι ηρωνία γι' αυτό, βιώνουμε και μια άλλη επιπρόσθετη τεράστια κοινωνική αδικία. Η πολιτεία διαχρονικά, αφού μας καταλήστεψε το ταμείο, με διάφορους, ένα εύρωστο ταμείο το τσάι με πολλά αποθεματικά, γιατί συνήθως οι οδοντίατροι και οι γιατροί συνολικά υγειονομικοί δεν έβγαιναν στη σύνταξη μέχρι να πεθάνουν. Η αναλογία ήταν ένας ασφαλισμένος προς 7 εργαζόμενους με τεράστια αποθεματικά, αφού μας τα καταλήστεψαν για να μας ανταμείψουν, μας δίνουν αυτή τη στιγμή σύνταξη 780 ευρώ ή 800, η κατώτατη σύνταξη που δίνουν στους υγειονομικούς. Με 40 χρόνια υπηρεσία. Είναι το ευχαριστώ και είναι το χειροκρότημα που έδωσαν για την προσφορά μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι συντάξεις αυτές των υγειονομικών συνολικά είναι κατά 35% με 40% κάτω σε σχέση με τους άλλους επιστήμονες, όχι ότι αυτοί παίρνουν υψηλούς μισθούς, έτσι μην το υψηλές συντάξεις, αλλά φανταστείτε πώς μπορεί να ζήσει ένας υγειονομικός με 780 ευρώ σύνταξη. Για την άρση αυτής της αδικίας, για την αύξηση του επιδόματος μητρότητας στις αυταπασχολούμενες, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, που είναι και αυτή μια καραμπινάτη αδικία, που απαξιώνει το ρόλο της μητρότητας για τις αυταπασχολούμενες και για την αύξηση και για τη μη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, εμείς πριν μερικές μέρες, στις 10 Φλεβάρι, κατεβήκαμε σε πανελλαδική απεργία. Με επιτυχία, μιας και πολλά χρόνια είχαμε οι οδοντίατροι να κατέβουμε σε απεργία και είχαμε και μια σημαντική κινητοποίηση που δεν το περιμέναμε ούτε κι εμείς έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Και σαν απάντηση δεν δέχτηκε ούτε να μας δεχτεί ο Υπουργός. Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε και γι' αυτό δηλώνουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια και για τη λογική και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους εσάς και με όλους τους φορείς για να αποκρούσουμε αυτή την πολιτική και να επιβάλλουμε λύσεις στα πιο πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η ισχύ σε τη ενώση. Σας ευχαριστώ πολύ.